προσπάθεια που κάνουμε αυτούς τους 6 μήνες να ρυθμίσουμε το μηδιακό σύστημα με έναν τρόπο αναπτυξιακό, έτσι, όχι εκδικητικό. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει κανένας το κανάλι. Θα έρθουμε μετά σε αυτό. Έτσι, αλλά πρέπει να ξέρουμε, είναι σε διαβούλευση. Μέχρι πότε? Είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 24 Αυγούστου. Εμείς θα το επεκτείνουμε 15 μέρες ακόμη. Όπως ζήτησε το ΕΣΦΡΟΥ. Όπως ζήτησε το ΕΣΦΡΟΥ και προκειμένου και οι πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Είμαστε ανοιχτοί και σε γόνιμη κριτική και σε σχόλια. Θέλουμε να βελτιώσουμε αυτό το νομοθέτημα. Και θέλουμε βέβαια να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι απαράδεκτο να λειτουργούν ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί 25 χρόνια. Όταν έκλεισε το μαύρο της ΕΡΤ να βρουν την ευκαιρία να γίνουν και ψηφιακός πάροχος και αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας ή ένα μικρό παιδί το οποίο θέλει να αποκωδικοποιήσει το σύγχρονο οπτικοακουστικό σήμα ή να το πω έτσι πιο απλά να παίξει με το τάμπλετ και το iPad να αναγκάζεται να μπαίνει ας πούμε αν είναι στην Ψέριμο από την Turkcell. Γιατί η κάλυψη του ψηφιακού σήματος είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Και είναι και υποκριτικό και από την πλευρά της ΕΤΣΕ. Των καναλαρχών δηλαδή, ότι ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα αριθμισμένο πεδίο, έχουμε μια αριθμισμένη αγορά και να βασίσουν αυτή την επιχειρηματολογία τους στη λειτουργία της DJ. Έτσι, μια κοινοπραξία. Λοιπόν, ναι. Εσείς λέτε λοιπόν ένας νέος πάροχος αυτή τη στιγμή. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει νομιμότητα, θα κινηθούμε βάσει του θεσμικού πλαισίου, δεν έχουμε εκδικητική διάθεση, όμως όποιος θέλει να είναι καναλάρχης. Όποιος θέλει να έχει ένα μεγάλο κανάλι, πρέπει να δούμε τα θέματα βιωσιμότητας. Διότι αυτό, ανά πάσα στιγμή, αν δεν το κάνουμε, θα έρχεται ο Πέλεκης στην πλευρά των εργαζομένων, θα βγαίνουν απολύσεις ομαδικές και πλέον πρέπει να σπάσει. Ξέρετε αυτό το απόστημα της διαπλοκής. Αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή. Και λένε ότι σε μια περίοδο κρίσης που δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Ερχόσαστε εσείς εκδικητικά, σύμφωνα με τους καναλάρχες τώρα επαναλαμβάνω, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν απολύσεις, να χαθούν θέσεις εργασίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει απολύσεις με αυτή τη δικαιολογία, να το βάλω σε εισαγωγικά. Εντάξει. Είναι πρόσφατη η ιστορία με το Αντένα έκανε ανάκληση των απολύσεών του και εδώ που τα λέμε ο Αντένα έχει και απολύσει και μεγαλοστελέχη με πολύ μεγάλες αμοιβές. Και ο Αντένα είναι στο Μητρό, από όσο έχουμε δει τα στοιχεία, έχει τους περισσότερους εργαζόμενους από όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια. Αυτό όμως που θέλω να σου πω ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι λογικές και αναμενόμενες. Όταν έχεις μάθει να λειτουργείς σε ένα σύστημα το οποίο σε ευνοεί, δεν σου βάζει κανόνες και περιορισμούς ότι εφόσον εγώ είμαι στην ενημέρωση, και μάλιστα ένας πολύ βασικός παίκτης στην ενημέρωση, δεν θα μπορώ να παίρνω κρατικά κονδύλια ταυτόχρονα, δεν θα μπορώ να χρησιμοποιώ την εξουσία μου, έτσι. Διότι αυτό που συνέβαινε τα τελευταία 25 χρόνια, και είναι απότοκο όλης αυτής της κατάστασης ως ένα βαθμό της αδράνειας των προηγούμενων πολιτικών ηγεσιών να κάνουν κάτι, όσον αφορά το χώρο των μίντια, ήταν μια ασυδοσία. Μια ασυδοσία η οποία συνέβαλε σε αυτή την αύξηση της διαπλοκής. Τα ξέρουμε αυτά. Κύριε Εγώ νομίζω Κρέτσο, ο κόσμος έχει κουραστεί και τα ξέρει αυτά. Να δούμε στο διατάφτα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πολιτικό κόμμα και πολιτικός παράγοντας στη χώρα ο οποίος δεν θα θέλει να μπει μια τάξη στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης. Αυτό το λένε όλοι βεβαίως. Ναι. Άρα στην πράξη. Στην πράξη, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος όταν αυτή η ιστορία θα πάει στη Βουλή θα πει, α, όχι, μην δώσετε άδεια, ας πούμε, μην προχωρήσετε τη διαδικασία της αδειοδότησης. Και να σας πω κάτι σε αυτό που μου είπατε πριν. Ουσιαστικά πλεονέκτημα στον διαγωνισμό και στην αδειοδότηση έχουν οι παλιοί παίχτες. Αυτοί έχουν το know-how, αυτοί έχουν τα δίκτυά τους με το marketing, με τους διαφημιστές, με τους διαφημιζόμενους. Αυτοί λειτουργούν στην αγορά τόσα χρόνια. Αν θέλετε ένα μειονέκτημα ανταγωνισμού και μια συμμετρία την έχουν οι νέοι παίχτες, οι νέοι επενδυτές. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και επειδή υπάρχει και ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι γνωστό. Η τελευταία ερώτηση είναι πότε εσείς πιστεύω ότι θα ψηφιστεί βέβαια. Τώρα διάμεσο μπορεί να γίνουν και εκλογές. Βλέπετε τις εκλογές άμεσα. Τις βλέπω άμεσα. Τις επόμενες ώρες. Ναι, τις βλέπω άμεσα. Ναι. Τις βλέπω άμεσα διότι το ρήγμα είναι πλέον πάρα πολύ βαθύ. Ως πολίτης και όχι ως άνθρωπος της κυβέρνησης, αισθάνομαι πολύ μετέρος όταν ακούω και ενοχλούμαι όταν βλέπω ανθρώπους με χαρακτηριστική ευκολία λένε ας πάμε στη δραχμή. Έτσι, εδώ διάβαζα μια μελέτη χθες της Ernst & Young
από την κοινωνία Oxford Economics, η οποία έλεγε πάρα πολύ καθαρά ότι για να τυπώσεις νέο χρήμα χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν, ο ελληνικός λαός έχει ζήσει πάρα πολλά τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να το γονατίσουμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να τον αφήσουμε στα σκυλιά της διαπλοκής και της... Λοιπόν, και όποιος λέει τέτοιες, με τέτοια χαρακτηριστική άνεση ότι μπορούμε να φύγουμε από το ευρώ χωρίς συναλλαγματικά αποθέματα, χωρίς να έχουμε ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το τι σημαίνει αυτό και τις επιχειρήσεις για το πώς θα προσαρμοστούν, ότι μπορούμε να απολέσουμε με χαρακτηριστική ευκολία την νομισματική μας σταθερότητα από τη μια μέρα στην άλλη και κυρίως με έναν κρατικό μηχανισμό ο οποίος, ας μην γελιόμαστε, είναι αδύναμος, μια μεγάλη πυρκαγιά να προκύψει, ας πούμε, και έχουμε εμείς έναν κρατικό μηχανισμό ο οποίος μας επιτρέπει σήμερα με το πάτημα ενός κουμπιού να ξέρουμε τι ανάγκες υγειονομικής κάλυψης, πόσα φάρμακα έχουμε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Άμεσα, μέσα στο Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Εκεί που έχουν πάει τα πράγματα, και μιλάω γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ενημερώνουμε και από τα social media, και εκεί πραγματικά βλέπουμε στο Facebook, στο Twitter, με χαρακτηριστική ευκολία, όπως πρέπει να προσάπτονται κατηγορίες, εύκολοι χαρακτηρισμοί κτλ. Αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι ότι για 3 χρόνια θα πάρουμε μια μεγάλη χρηματοδοτική ανάσα. Η οικονομία μπορεί να ηρεμήσει. Έχουμε ένα πακέτο ΕΣΠΑ 35 δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι υποχρέωσή μας και ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει απαιτήσεις προς αυτό. Δεν θα το δώσουμε σε 5 μεγάλες οικογένειες και 15 μεγάλες εταιρείες. Έτσι, θα ενισχύσουμε τους μικρούς επιχειρηματίες και τις καλές ιδέες. Και επίσης δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής μεγέθυνσης. Έτσι, είναι και τι ποιοτικές αλλαγές θα φέρεις στο παραγωγικό σου υπόδειγμα. Πάμε μόνο δύο λόγια, Για το νομοσχέδιο. Πάνω σε αυτό, εμείς είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο για θέματα ρυθμίσεις που αφορούν την ενημέρωση, το χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας ευρύτερα, αλλά και των οπτικοακουστικών μέσων. Ο οπτικοακουστικός κλάδος και η ψηφιακή τεχνολογία είναι η 5η πιο ταχύτητα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στην Ευρώπη. Στο νομοσχέδιο αυτό λοιπόν προβλέπουμε τη δημιουργία μιας νέας ΔΕΚΟ για την ανάπτυξη όλου του οπτικοακουστικού και ψηφιακού αποθέματος της χώρας. Να το πω πολύ απλά, κάθε οργανισμός ή πολλοί οργανισμοί μάλλον προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν τα αρχεία τους, παίρνουν ένα προτζεκτάκι ΕΣΠΑ ενός εκατομμυρίου, 500.000, το κρατούν στην άκρη, λες και η ψηφιοποίηση είναι πανάκια. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε ως ομπρέλα οργανισμός, όπου θα καταλογογραφήσουμε οτιδήποτε έχει ψηφιοποιηθεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παράχουμε οπτικοακουστικό περιεχόμενο για τα παιδιά, για τους νέους, για την ομογένεια, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι, και με αυτόν τον τρόπο σταδιακά και να προβάλλουμε τη χώρα μας διαφορετικά, αλλά και να μπορέσουμε να αποτελέσουμε μια υποδομή για να προσελκύσουμε ξένες κινηματογραφικές παραγωγές. Και θα ξεκινήσει μια γιατί πρέπει να τελειώσουμε τώρα. Μια χαρτογράφηση του διαδικτύου. Ναι. Αυτό νομίζω υπάρχει ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχει μια απόλυτη αναρχία. Υπάρχει μια απόλυτη αναρχία, δηλαδή να το καταλαβαίνει πολύ απλά ο κόσμος. Υπάρχει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπάρχουν παιχνίδια που απειλούν ανθρώπους με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει. Και συνθήκες γαλέρας στους συναδέλφους μας. Συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Να τα πούμε αυτά. Που είναι ανασφάλιστοι βεβαίως, ή που δεν έχουν το δικαίωμα να ασφαλιστούν στον ασφαλιστικό τους φορέα. Βεβαίως. Και τους κάνουμε... Εμείς λοιπόν προσφέρουμε κίνητρα να έρθουν σε ένα Μητρό, σε θελοντική βάση λειτουργεί το Μητρό. Αλλά πρέπει και όμως και εμείς να γνωρίζουμε ποιος κατέχει αυτή. Κύριε Κρέτσο, είναι μεγάλη αυτή η συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ κιόλας και το χρόνο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κρέτσο. Και καλή επιτυχία. Ξέρετε ότι με την ΕΡΤ δώσαμε μεγάλη μάχη. Στήθηκε η ΕΡΤ. Το θέμα είναι πώς θα περάσει και σε ένα επόμενο στάδιο πιο ανταγωνιστικό. Παρατήρησα ότι στη διαβούλευση δεν υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Άρα ή είσαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη διοίκηση ή πρέπει να ενεργοποιηθείτε λίγο, διότι πραγματικά χρειαζόμαστε ιδέες και τη συνέργεια όλων. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε αύριο στις 7 η ώρα το πρωί, εδώ πάλι.